Κύριε Γαβάλα, ξεκινάμε την κουβέντα με το διακύβευμα που εσείς θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή έχει τεθεί για τις ευρωεκλογές που έρχονται. Το στίγμα δώστε μας για να πάμε μετά στην πιο αναλυτική κουβέντα μας. Πόσο πιο δυνατός θα είναι ο εργαζόμενος λαός, τα παιδιά του, η νεολαία, την επόμενη μέρα. Με τι όρους θα μπουν να διεκδικήσουν τη ζωή που τους αξίζει, που αξίζει στο 2019, με τα επιτεύγματα της επιστήμης, της τεχνικής, της έρευνας να είναι απογειωμένα και οι άνθρωποι να αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχουμε αντιπυρική προστασία. Αυτό είναι το διακύβευμα. Αν θα συνεχίσουμε στην ίδια μιζέρια, με τα σκληρά μέτρα, με τα ματωμένα πλεονάσματα, με την εποπτεία, ή αν θα το δούμε αλλιώς, αν θα το πάρουμε αλλιώς που λέει και ο κόσμος. Και για να γίνει αυτό πρέπει να βγει πιο ισχυρό το ΚΚΕ, η μόνη ψήφος που θα πιάσει τόπο, γιατί θα κατατεθεί στο κίνημα και θα δώσει ανάσα στη διεκδίκηση την επόμενη μέρα για όλα αυτά που έρχονται και έχουν αποφασιστεί. Πιστεύετε ότι λόγω της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η Ευρώπη και επιβάλλει και στα κράτη τα οποία την απαρτίζουν, γι' αυτό βλέπουμε μία άνοδο των ξενοφοβικών, των ακροδεξιών, των ακραίων γενικά στην Ευρώπη και όχι μόνο? Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει, τα εθνικά κοινοβούλια είναι εκεί, οι πλειοψηφίες, οι κυβερνήσεις, η αξιωματική αντιπολίτευση και στη δική μας χώρα που στρατηγικά είναι στον ίδιο δρόμο με το ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό είναι αναπόφευκτος, αν το θέλετε, και ο καυγάς τους, ο εμετικός καυγάς τους στη Βουλή τις τελευταίες ημέρες. Αποφασίζουν όλοι μαζί και υπογράφουν και από την άλλη σκοπιά η συζήτηση που ανοίγει σε σχέση με το με ποιες συμμαχίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ευρώ, με τι ευρώ, πόσο σκληρό νόμισμα κτλ. Όλο αυτό που γεννήθηκε τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση και πολιτικά βρήκε την έκφρασή του στο ρεύμα του ευρωσκεπτικισμού, που περιλαμβάνει μια πολύ μεγάλη γκάμα δυνάμεων μέσα και εθνικιστικές δυνάμεις και που σαν ακραία έκφραση, το ακραία εντός εισαγωγικών, βλέπουμε και την άνοδο των φασιστικών δυνάμεων μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτό το ταμπλό. Όλο αυτό δεν είναι κάτι που ξαφνικά ξεφύτρωσε, είναι η πολιτική έκφραση ενός συστήματος που για μας έχει όνομα, ξύλινο, ξεξύλινο, πλαστικό, δεν ξέρω τι είναι, είναι του καπιταλιστικού συστήματος, με τις εκφράσεις του, που η πιο ακραία εκφρασή του, παιδί του όμως, είναι ο φασισμός. Έχω ακούσει πολλές φορές και τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος να μιλάει για κοκορομαχία όταν αναφέρεται στην αντιπαράθεση Τσίπρα-Μητσοτάκη. Θεωρείτε ότι και οι δύο έχουν μια κοινή βάση οικονομικής πολιτικής, γιατί από εκεί ξεκινάνε τα περισσότερα? Έχουν βάση κοινής οικονομικής πολιτικής, όπως λέτε, και επόμενα στρατηγικής. Και να σας πω κάτι, τώρα υπάρχουν πρακτικά παραδείγματα όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή δεν είναι να αναρωτιόμαστε. Mm-hmm. Πέρα από την πείρα της παλιότερης κοκορομαχίας που λέτε κι εσείς, του φωτός με το σκοτάδι, των πράσινων, μπλε κτλ. Τώρα αυτό αντικαταστάθηκε από το ροζ πορτοκαλί μαύρο του ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία στη δική τους κοκορομαχία, που είναι αναπόφευκτη, ξαναλέω, μπροστά, ειδικά όσο πλησιάζουμε στις εκλογές. Όμως ταυτίζονται στρατηγικά, για παράδειγμα, ότι από τα 55 δισεκατομμύρια ευρώ του κρατικού προϋπολογισμού οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πληρώσουν λιγότερο από 3 δις. Ταυτίζονται στρατηγικά στο ότι ο κόσμος πρέπει να ζει και οι νέοι εργαζόμενοι με 650 ευρώ το 2019, στην καλύτερη περίπτωση. Ταυτίζονται στρατηγικά στο ότι η υγεία και η παιδεία είναι ακριβοπληρωμένες πολυτέλειες. Τη στιγμή που, ξαναλέω, έχουν απογειωθεί τα επιτεύγματα της επιστήμης και ο άνθρωπος θα μπορούσε να παίρνει και ολόκληρη μόρφωση. Είναι πολυτέλεια ο πολιτισμός. Είναι πολυτέλεια το να μπορούμε να πάμε σε ένα νοσοκομείο και να γιατρευτούμε και να μην τρέχουμε στα ιδιωτικά μεγαθύρια. Όλο αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής. Δεν είναι όμως πολυτέλεια να έρθουν στο κράτος ένα μεγάλο κομμάτι των ιδιωτικών, όχι επιχειρήσεων, των ιδιωτικών φορέων. Δεν είναι ξεπερασμένο να κρατικοποιούμε αντί να ιδιωτικοποιούμε? Μα κοιτάξτε να δείτε, το κράτος δεν είναι ένας ουδέτερος διαιτητής που κάθεται από πάνω από τα πολιτικά κόμματα και τα κοιτάει. Είναι το κράτος αυτής της οικονομίας. Δηλαδή το κράτος, και αυτό το δείχνει και η Ήπειρα της Ελλάδας, η 30χρονη, έπαιρνε και εξηγίανε και στη συνέχεια έδινε ζεστό χρήμα σε επιχειρήσεις Ολυμπιακή. Άλλες.
που εκείνη τη φάση, σε εκείνη τη φάση δεν θέλαν οι επενδυτές να επενδύσουν γιατί δεν ήταν διασφαλισμένη κερδοφορία. Τα έλυνε το κράτος τα ζητήματα, το δικό τους κράτος ξαναλέω, και στη συνέχεια ερχόταν και πουλάγε. Ιδιωτικοποιούσε. Αυτό δεν γίνεται και σήμερα. Δεν είναι δηλαδή κάτι. Το κράτος μαζεύει τα δικά μας τα χρήματα με την άμεση, την έμεση φορολογία. Πολλές φορές όμως το ίδιο κράτος τα κακοδιαχειρίζεται. Αυτό εννοώ. Ότι το κράτος μερικές φορές δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων για το ρόλο που θέλουμε να το αναθέσουμε με πιο πολλές ευθύνες. Οπότε αναγκαζόμαστε να το αφαιρήσουμε ευθύνες, μπας και δούμε προκοπή. Μα το κράτος είναι ο μηχανισμός, η διοίκηση αυτής της εξουσίας, που η εξουσία αυτή είναι αυτή που δεν βλέπουμε. Είναι αυτή που κρατάνε τα οικονομικά κλειδιά στη χώρα μας. Δεν είναι ζήτημα κακής ή καλής διαχείρισης, δηλαδή 40 χρόνια τώρα. Και αν το θέλετε, μην πάμε στα 40, να πάμε στα 10 τελευταία της κρίσης, που σήμερα βρισκόμαστε σε φάση ανεμικής ανάκαμψης της καπιταλιστικής οικονομίας, γιατί έτσι πάει το κόλπο. Τη μία θα έχει κρίση, την άλλη η κρίση θα ξεπερνιέται και θα πρέπει να βγουν τα πιο κρατεά, τα πιο δυνατά κεφάλαια να επενδύσουν και έτσι θα έρχεται η ανάκαμψη. Το διατάφτα όμως είναι ότι με τη μία ή την άλλη μορφή διαχείρισης, τις ροζ, τις πράσινες, τις μπλε, όλες δοκιμάστηκαν, τις πολυκομματικές το επόμενο διάστημα. Ένα είναι το ζητούμενο, να είναι σταθερές οι πολιτικές κυβερνήσεις. Αυτοί διαχειρίζονται και να είναι σταθερές για αυτούς που κρατάνε τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια τους. Άρα το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ο τρίτος δρόμος, έτσι που να επιλέξει. Και πλευρά αυτής της σταθερότητας, επιτρέψτε μου, είναι ο λαός να κάθεται στον καναπέ. Εφησυχασμένος και απογοητευμένος, και αυτό είναι το μεγάλο κακό που έκανε αυτή η δύναμη με τη λεγόμενη αριστερή προέλευση, η νατοϊκή αριστερά πλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα που ήρθε να σώσει το καπιταλιστικό σύστημα, το αστικό πολιτικό σύστημα, το 2012 όταν γκρεμιζόταν ο βασικός του εταίρος, το ΠΑΣΟΚ. Και όταν έπεσε η Νέα Δημοκρατία και τη δουλειά την έκανε. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει και να καταθέτει, σπηλώνοντας με τη στάση του, λουλούδια στην Κεσαριανή και στα μπλοκ των αγωνιστών που εκτελέστηκαν, κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών. Η Νέα Δημοκρατία που έχει άλλη μήτρα ιστορικά δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τη μία καταθέτει τα λουλούδια και από τι υποτίθεται φόρο τιμής και την άλλη τι κάνει. Υπογράφει στο Συμπείο της Ρουμανίας το κατάπτυστο αντικομμουνιστικό μανιφέστο της 9ης Μάη, σπηλώνοντας την 9η Μάη μέρα των λαών, μέρα του σοβιετικού λαού και άλλων αγωνιζόμενων κινημάτων λαών σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, που κατατρόπωσαν το φίδι του ναζισμού. Και να έρχεται να υπογράφει αυτό το κείμενο σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εξισώνει τον ναζισμό με τον κομμουνισμό και που τα αγάλματα των ναζιστών τα αποκαθιστά στην Ουκρανία, ενώ τα ΚΚ και σε άλλες βαλτικές χώρες είναι παράνομα. Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι ο κοινός τους δρόμος, γι' αυτό και μακροδεξιούς υπέγραψε. Δεν υπέγραψε μόνο με σοσιαλδημοκράτες το κείμενο που σας αναφέρω. Κυρία Γαβαλά, είχαμε δει και την παράθεση που έγινε στο Κοινοβούλιο για αυτή ακριβώς την υπογραφή. Εγώ θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ένα τελευταίο σχόλιο, κάντε μου μόνο, γιατί δεν μας παίρνει κι άλλο χρόνος. Ποιες είναι οι δικές σας προσδοκίες ως Κομμουνιστικό Κόμμα σε αυτές τις ευρωεκλογές? Να βγει ο λαός όσο το δυνατόν πιο δυνατός, με ψηλά το κεφάλι, με λιγότερη μυρολατρεία, αφήνοντας πίσω του τη λογική του μικρότερου κακού, να πάρει στροφή, να ανοίξει δρόμο και για μια άλλη προοπτική, βρε αδερφέ. Όχι μόνο, το βρε αδερφέ αντιλαμβάνεστε, δεν το λέω προσωπικά σε εσάς. Λοιπόν, όχι μόνο για να διεκδικήσει άμεσα μέτρα ανακούφισης, για να πάρει πίσω ό,τι του κλέψανε αυτά τα χρόνια, αλλά και για να ανοίξει δρόμο για μια άλλη προοπτική. Και αυτό μπορεί να το διασφαλίσει ένα πιο ισχυρό κουκουέ, τόσο στις ευρωεκλογές, όσο και στις εθνικές και βέβαια στις τοπικές εκλογές, ψηφίζοντας λαϊκή συσπήρωση που μέσα από εκεί εκφράζεται το Κομμουνιστικό Κόμμα και άλλοι αγωνιστές. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, κυρία Γαβαλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Στη μάχη που θα δώσετε.